Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Παρθενώνας χαιρετίζει τη σημερινή κινητοποίηση, χαιρετίζει τους δεκάδες χιλιάδες συναδέλφων που συνεχίζουν να δηλώνουν απεργή, συνεχίζουν να συμμετέχουν στην κηρυγμένη από την Ομοσπονδία μας απεργία αποχή από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης, τιμώντας τόσο την απόφαση της συγκλονιστικής ολομέλειας Προέδρων της 1ης Απριλίου, όσο και της 93ης Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων της ΔΟΕ. Από αυτό το βήμα θέλουμε και εμείς να καταγγείλουμε τόσο το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τόσο και το Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης, που εν μέσω καύσωνα, κατά καλό καιρό, με τα σχολεία κλειστά, αποφάσισαν να επιχειρήσουν πάλι να τρομοκρατήσουν τους συναδέλφους και να προσπαθήσουν να κάψουν το φρόνημά τους. Δεν το έχουν πετύχει τόσα χρόνια. Δεν το έχουν πετύχει τόσες φορές που μας έχουν σύρει στα δικαστήρια. Δεν θα το πετύχουν ούτε και τώρα. Εμπρός, λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι επίθεση και πάλι. Εκ μέρους του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής Οσοκράτης χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση και ξεκαθαρίζουμε για άλλη μια φορά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εκφοβίζονται, δεν τρομοκρατούνται. Αν ελπίζει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ότι και με αυτή του την απειλητική εγκύκλιο θα μας λυγίσει, είναι γελασμένος. Αντίθετα, μας πεισμώνει περισσότερο να δώσουμε ακόμα πιο στεναρά τον αγώνα ενάντια στην κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών, εκπαιδευτικών. Η αιτιολόγηση είναι μια απατή. Θέλουνε το δάσκαλο με σκυμμένη πλάτη. Στις νέες απειλές του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου απαντάμε με την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, το δικαίωμά μας στην απεργία και συλλογική δράση και διεκδίκηση. Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της κατάπτυσης εγκυκλίου Κατσαρού, απαιτούμε να μην καταργηθεί καμιά οργανική θέση στα σχολεία, να μην καταργηθεί στην πράξη το δικαίωμα στη δουλειά. Η προκλητική εγκύκλωση Κατσαρού μέσα στο κατά καλό καιρό και με σχολεία κλειστά δεν εκπλήσει κανέναν, αλλά βεβαιώνει τον αυταρχισμό της κυβέρνησης που δεν εννοεί να καταλάβει ότι εμείς εκπαιδευτικοί δεν τρομοκρατούμαστε και ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε, μια και τους χαλάμε τα σχέδια στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης των σχολείων, των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών.